ένα σχεδόν λογοπαίγνιο. Στις προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Σταϊκούρας νομίζω είχε μιλήσει για μια διαφορετική αξιωματική που απέφχεται να εισηγηθεί αυτή η κυβέρνηση. Εν τούτης νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί μια πραγματικά διαφορετική αξιωματική, μια διαφορετική ιεράρχηση. Και αυτό το κρίνω ως πολιτικά παραγωγικό. Συνδέει δύο πεδία τα οποία είναι πολύ οργανικά συνδεόμενα, δηλαδή μια στηρικτική αντίληψη και από την άλλη πλευρά η αναδόμηση ορισμένων κρατικών χαρακτηριστικών ή η απάλληψη ορισμένων κρατικών χαρακτηριστικών που είναι αντιπαραγωγικά. Δηλαδή δημόσιος χώρος δομημένος και από την άλλη πλευρά στηρικτικές δομές. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη η συγκρότηση ενός ενιαίου στηρικτικού χώρου μέσα από τις συνέργειες, προστιθέμενη αξία το λέει, συνέργειες των υπαρχουσών δομών, που νομίζω ότι αλλάζουν ίσως μια κοσμοθέαση που κυριαρχεί στην κοινωνία. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον από πολιτιστική άποψη. Όπως επίσης βρίσκω ενδιαφέρον το ότι αυτό το νομοσχέδιο ενώ αφορά το τώρα, έχει μια σχεδόν ισχυρή διασύνδεση με το παρελθόν, με τον παρελθόντα χρόνο. Ουσιαστικά εικονογραφεί πολιτικές 40 χρόνων που παράγουν τεράστιες ταξικές και κοινωνικές ανισότητες, που παράγουν φαινόμενα αποκλεισμού, που εξοικειώνουν την κοινωνία με την έννοια του αποκλεισμού και που δημιουργούν έναν συλλογικό μυθριδατισμό. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να αναιρέσει και να αποκαταστήσει ένα κοινωνικό συνεχές που έχει διαραγεί. Είπε, νομίζω, η κυρία Μάρκου για το ότι... Συγγνώμη, κυρία Λιμπεράκη, ότι τα μέτρα είναι αποσπασματικά. Η ίδια η ακραία φτώχεια είναι μια απόσπαση από το πολιτιστικά παραδεκτό. Και επομένως το νομοσχέδιο προσπαθεί αυτή την ακρότητα να την μετριάσει. Δεν θα την επιλύσει, δεν θα δώσει ταξική απάντηση, κύριε Καραθανασόπουλε, σε κανένα συστημικό ερώτημα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό και δεν είναι η συνθήκη που η ελληνική κοινωνία μπορεί να τη συγκροτήσει αυτή την απάντηση, όμως μπορεί να την αποπειραθεί. Μπορεί να την αποπειραθεί συστήνοντας μια νέα συλλογικότητα. Είναι ένα ερώτημα ποιος οργανώνει το αρχείο με βάση το οποίο θα δημιουργηθούν αυτές οι στηρικτικές δομές. Δηλαδή θα δοθούν στους πολίτες θα δοθεί η αρρωγή στους πολίτες. Ποιος οργανώνει αυτό το αρχείο, το έντιμο αρχείο που εικονογραφεί την πραγματικότητα? Αυτό φωτίζει και το ερώτημα του δευτέρου κεφαλαίου, του κεφαλαίου της περί διαφθοράς. Όντως, η χώρα μας πάσχει από την οργάνωση ενός αρχείου μιας ανάγνωσης αξιόπιστης της πραγματικότητας, μιας αποτίμησης αξιόπιστης της πραγματικότητας. Είναι προφανές ότι όλες οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να φτιάξουν, να συγκροτήσουν ένα κρατικό, μια κρατικές δομές που να έχουν ποιότητα, ηθική και παραγωγικότητα. Και ακριβώς γι' αυτό το χτύπημα της διαφθοράς, το οποίο είναι μια πολιτική επιλογή, το οποίο επίσης είναι μια παραγωγική ιδιοτυπία, η διαφθορά είναι παραγωγική ιδιοτυπία, είναι οικονομικό μέγεθος η διαφθορά, δεν είναι απλώς ένα ηθικό πρόβλημα. Το χτύπημα λοιπόν της διαφθοράς είναι στα μεγάλα ζητούμενα και του λαϊκού ανθρώπου, αλλά και του ορθολογιστή, αυτού που θέλει να κατασκευάσει μια πραγματικότητα που να είναι λειτουργική. Νομίζω ότι το καπιταλιστικό σύστημα δεν παράγει απλώς ανισότητες, παράγει ένα σύστημα αξιών που απαλήφει, αποεντοπίζει τις ανισότητες. Δηλαδή τις εξαφανίζει, δημιουργεί μια αίσθηση ότι είναι κάτι φυσικό η ανισότητα.
Δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα πρωτίστως είναι ένα πολιτιστικό σύστημα. Ένα σύστημα που ορίζει διαφορετικές θεωρήσεις. Και αυτή η σύγκρουση είναι πολύ βαθύτερη από την απλή καταγγελία του συστήματος, από την απλή ηθικολογία εναντί του συστήματος. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι μπορεί να κατασκευάσει κανείς ψευδαισθήσεις, μπορεί κανείς να απαντήσει στις ψευδαισθήσεις, κάνοντας έναν πολιτικό ή άλλο χειρισμό. Εντούτοις, αυτό το φαινόμενο των ανθρώπων των σκουπιδιών νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια σύνθεση. Πρέπει να απαντήσουμε σαν μια οργανωμένη κοινωνία απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, έστω χρησιμοποιώντας και ένα νομοσχέδιο που δεν μπορεί να δώσει την οριστική λύση. Ευχαριστώ.